Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Λέω να ο Κέντρα έχει μόλις ξεκινήσει. Και πόσο καιρό έχω να τα πω τηλεοπτικά με τον σημερινό μου καλεσμένο. Πρέπει να μην τα είπα πέρσι, αλλά πρόπερσι. Θυμάμαι καλά, αγαπητέ Κλέιντι. Ναι, ναι. Ή όχι, ή κάνω κάποιο λάθος. Καταρχήν, χρόνια πολλά, Θεέ μου, και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι μαζί σου. Χρόνια πολλά, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος. Είσαι γουρλής, γιατί θυμάμαι, συζητάγαμε για το Μαμασίτα, ότι είχε ξεκινήσει και πήγαινε καλά. Και αυτή τότε τη στιγμή... σιγά, ναι. Ήταν άρα... τότε. Είχε περίπου 1,5 χρόνο. Σωστά, για περίπου 2 χρόνια. Γιατί ήταν ένα καλοκαιρινό κομμάτι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο. Άρα τώρα πάμε σιγά-σιγά προς το καλοκαίρι. Δεν ήταν λοιπόν το καλοκαίρι του 2013, αλλά του 2012. Του 2012. Πόπο, παιδιά, πώς περνάει ο καιρός, ο χρόνος. Δεν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Αράξτε, ανοίξτε κι άλλο την ένταση. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολύ, πολύ Κλέιντι. Λοιπόν, πριν αρχίσω τα γνωστά τις ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω, πιάνω τώρα το do it που ακούμε και θέλω να σου πω, βρε αγόρι μου γλυκό, υπάρχει κάποιο, κάποιο hit, πώς όχι hit maker, hit maker λέγεται κάποιος που κάνει τα hits, αλλά άλλο θέλω να πω. Υπάρχει κάποιο μυστικό για να κάνεις hits? Ναι, υπάρχει. Έρχομαι εδώ στην εκπομπή σου και εδώ πέρα σε αυτό, τώρα, αυτά, σε αυτό το φορτηγείο είχε κάτι ιδέες. Έχεις καλό αυτή, έχεις καλούς συνεργάτες, δηλαδή μυρίζεις, αφουγκράζεσαι καλύτερα, τι παίζεις στο εξωτερικό. Και πιάνεις τον παλμό εδώ πέρα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί χωρίς πλάκα τώρα, αν πιάσω όλα τα τελευταία σου τραγούδια, έχουν σκάσει όλα πολύ δυνατά και έχουν παίξει πάρα πολύ σε ραδιόφωνα και σε κλαμπς. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Κλέιντι, βλέπεις ότι είναι επιτυχία. Ή όπου ο Κλέιντι συνεργάζεται βάσει την υπογραφή. Κοίτα, μου δίνεις πάσα καλή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά στον κόσμο που το κάνει πραγματικότητα αυτό. Γιατί θα σου πω την αλήθεια, όταν κάνω ένα τραγούδι, δεν ξέρω πώς θα πάει. Νιώθω ότι εγώ περνάω καλά εκείνη τη στιγμή στο στούντιο με τους ανθρώπους που γράφω. Η ενέργεια βγαίνει ωραία εκείνη τη στιγμή. Εσύ είσαι DJ, ξέρεις, παίζεις πολλά χρόνια μουσική. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις ότι ένα τραγούδι σου δημιουργεί κάποια συναισθήματα, σε κάνει χαρούμενο, λυπημένο, σου θυμίζει. Είναι στιγμές ζωής που με ένα τραγούδι τις κάνει ακόμα πιο έντονα, ξέρεις. Ναι. Όταν κάνω ένα τραγούδι, ποτέ δεν ξέρω ότι θα φτάσει τόσο μακριά, ας πούμε, και θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα νιώθω καλά που το κάνω. Πιστεύω πως εκείνη τη στιγμή που το κάνω, το timing είναι σωστό να βγει και ο κόσμος να ταυτιστεί. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός γιατί μου έχουν πάει όλα τέλεια, ας πούμε. Ο Κλέιντι είναι ένας άνθρωπος που τα κάνει όλα μόνος του ή έχει μια πολύ δυνατή ομάδα την οποία εμπιστεύεται? Δηλαδή... Ξεκίνησα μόνος μου και φέτος είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω με την εταιρεία που κάναμε πριν ένα χρόνο. Έχω βρει κάποια παιδιά. Όπως δηλαδή, στιχουργούς, καλλιτέχνες, νέους. Mm-hmm. Και προσπαθώ να φτιάξω μια ομάδα έτσι όπως... Ένα label δικό ένα σου. Label, ναι. Το κάναμε και φέτος ξεκινήσαμε και τα γραφεία και τα στούντιος. Προσπαθώ να χτίσω μια ομάδα που να υπάρχει δημιουργία, ξέρεις, όλο αυτό. Να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να πετάμε ιδέες. Αυτό που κάνω στο εξωτερικό και από τα τελευταία ταξίδια έχω δει, είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ στην Ελλάδα να το κάνω, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα. Όταν ξεκίνησα να κάνω μουσική, είδα ότι δεν. Ξέρεις, όλοι ας πούμε, προσπαθούν ο καθένας να πει: εγώ το έκανα, εγώ το έκανα. Mm-hmm. Εγώ στην αρχή ήθελα απλά να δουλέψω με όλους, γιατί ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι νέοι, και εγώ στην πορεία το είδα, ότι φοβούνται να μοιράσουν τις απόψεις τους. Δηλαδή σου λέει ότι άμα το πω, θα το πάρει, θα το κάνει κτλ. Ξεχνάνε όμως ότι το ίντερνετ πλέον είναι ελεύθερο. Έχουν βγει. Ο Παντελίδης, ας πούμε, δεν πήγε. Ξαφνικά έβαλε μια κάμερα, έπαιξε 3-4 τραγούδια και έγινε αυτό. Έβγαλε αυτό Justin που αγαπούσε Bieber. Και δηλαδή, έγινε έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στο εξωτερικό που το έχουν κάνει. Δεν φοβήθηκαν να ανεβάσουν τελείως δωρεάν τη μουσική τους. Και ξαφνικά, ας πούμε, έχουν γίνει είδωλα, γιατί αυτό αξίζει που κάνουν. Νομίζω ότι στο τέλος η ομάδα θα σε πάει πολύ πιο γρήγορα στο στόχο σου. Ακούς πολύ ξένη μουσική, να υποθέσω. Δηλαδή, επειδή ο ήχος σου είναι πολύ ξένος, έτσι. Είναι ακούω. Πολύ ηλεκτρονικός, είναι πολύ... Δηλαδή, πες μου, εσύ πώς θα περιγράφεις τη μουσική σου, ρε παιδάκι μου? Η μουσική που κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί εξελίσσεσαι και οριμάζεσαι, έχει πολλά στοιχεία από το εξωτερικό. Δηλαδή, ακούω πολύ ξένη μουσική, δεν θα σου πω ψέματα. Προσπαθώ να κάνω πράγματα... στην αρχή, όταν άρχισα να κάνω μουσική, αντέγραφα τους καλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, προσπαθούσα να κάνω ίδιο τον ήχο. Έτσι, και κάπως έτσι σιγά-σιγά βρίσκει και τη δική σου ταυτότητα στην πορεία. Κυρίως τα ξένα είναι αυτά που πραγματικά μου αρέσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούω ελληνικά, έτσι. Εννοείται. Το παράδειγμα που σου είπα για τον Παντελίδη πριν δεν το είπα τυχαία, δηλαδή όταν το άκουσα πρώτη φορά αυτόν τον άνθρωπο,
είδα ότι αγγίζει ψυχές. Ναι, μουσική ναι, έβγαζε, δεν υπάρχει. Έβγαζε την αλήθεια, και εγώ αυτό πιστεύω για τον Παντελίδη, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο έγινε μετά αυτό που έγινε. Πες μου λίγο, πώς το εξηγείς αυτό με το Μαμασίτα Μπουένα και το. Καταρχάς να πούμε ότι το Μαμασίτα Μπουένα ή Ουένα, γιατί στο κομμάτι ακούγεται Ουένα, έτσι όχι Μπουένα. Είναι η προφορά που είναι. Ναι, Μαμασίτα Ουένα λοιπόν. Ναι. Έχω να σου πω ότι εγώ ακόμα το παίζω στα DJ sets μου. Αλήθεια. Δεν το είχα αφαιρέσει, όχι. Σε ευχαριστώ παίζω πάρα, πολύ. Παίζω πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ και η Mad Version γιατί ήταν και ωραίο ρεμιξάκι. Ναι. Ταιριάζει. Ακριβώς. Οπότε εξή το έχω και θεωρώ ότι είναι από τα, να το πω έτσι, τα πολύ μεγάλα hits τα οποία δεν θα τελειώσουν έτσι. Θυμίζει εύκολα. Καλοκαίρι αυτό. Θυμίζει δηλαδή, πολύ καλοκαίρι. Θυμίζει καλοκαίρι. Και θυμάμαι, δηλαδή, όταν το ακούω, α πούμε τώρα που καλοκαιριάζει και το ακούω, που αμέσως με πηγαίνει πίσω και θυμάμαι στιγμές. Γιατί η μουσική αυτό νομίζω κάνει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια views στο YouTube. Ναι, κάναμε ένα ωραίο πάρτι. Το ήθελα να το κάνω αυτό. Δεν πίστευα ότι θα κάνει 30 εκατομμύρια views. Έγινε και πριν μια εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι στην Πολωνία, ας πούμε, μόλις μπήκε στο top 20. Τώρα. Back, super. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι που τελικά δεν τελειώνει. Και η μουσική είναι, όταν με ρωτάνε είτε σε συνεντεύξεις είτε με κόσμο που μιλάω ή με fans, λέω ότι το εισιτήριό μου είναι η μουσική. Είναι αυτό που με έχει κάνει να αυτή τη στιγμή να πάω σε χώρες που ήθελα πολύ να πάω από μικρός. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα, αλλά μέσα από τη μουσική κάποια όνειρα πραγματοποιούνται. Βάλε ένα τελεία. Πάμε να δούμε Μασίτα Μπουένα. Το ακούμε ήδη έτσι κι αλλιώς τώρα στο background. Πάμε να δούμε και το βίντεο κλιπ. Επιστρέφουμε. Η φωνή αυτή είναι ο Στάν, έτσι. Στο κουπλέ. Αυτό που ακούω τώρα, ξεχωρίζει η φωνή του. Στο κουπλέ, εδώ πέρα είναι εγώ και μια κοπέλα. Σε αυτό είμαστε τρία άτομα. Α, τρία άτομα είμαστε. Ναι. Μάλιστα, θυμάμαι Στάν, ο οποίος είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη σε ένα κλαμπ στο οποίο έπαιζε. Πότε είχε βγει αυτό, πριν 4 χρόνια, περίπου, ξέρω εγώ. Ναι. Μετά το Last Summer ήταν αυτό, ναι. Ναι, ναι, και η γυναίκα μου λέει χαρούμενος κτλ. Και εγώ τότε τον είχα πρωτογνωρίσει το Stan, έτσι, δεν είχε κάνει ακόμα τον BAM. Και μου λέει, εδώ μου λέει, γιατί και παίζω το κόλμα και μου λέει, εδώ μου λέει, τραγουδά. Και του λέω σοβαρά, μου λέει, ναι, και ήταν πολύ, πολύ έτσι χαρούμενος της που ακουγόταν. Είναι αυτό πάντως που σου λέω, ρε παιδί μου, ότι τραγούδι έχω ακούσει από σένα τα τελευταία χρόνια. Από το Last Summer, το. Πώς το λένε. The End με το Reckless. Το Last Summer, το Call Me, το Tonight With Splendid. Όπου έχεις βάλει το χεράκι σου, την υπογραφή σου, τέλος πάντων κτλ. Έχει γίνει πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε καινούριο τραγούδι λοιπόν τώρα, το Do It. Το Do It. Λοιπόν, πες μου γι' αυτό. Το Do It ήταν μια συνεργασία με την εταιρεία του Smiley, την HaHaHa Productions. Πήγα στη Ρουμανία, ήρθε εδώ, γνωριστήκαμε σε ένα event, του άρεσε πολύ η δουλειά μου, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του Smiley και βρεθήκαμε σε στούντιο και γράψαμε 2-3 τραγούδια, ας πούμε, και το ένα από αυτά ήταν το Do It. Συνεργάστηκα με μια Ρουμάνα τραγουδίστρια που εκεί πέρα είναι πάρα πολύ γνωστή και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει σε 10 χώρες μέχρι τώρα, σε πολύ μεγάλα labels και έχει κάνει 2 εκατομμύρια views. Πάει πολύ καλά. Είναι πρώτη φορά που στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, δεν έβαλα πολύ γυμνό γιατί είχα τρομάξει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα λες και διαβάζεις το μυαλό μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, παίζει ρόλο αν είναι σεξ το βίντεο κλιπ για τα views. Φαντάζομαι ότι παίζει. Παίζει ρόλο, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν θα το κρύψω ότι εμένα μου αρέσει να βλέπω όμορφες γυναίκες. Και αυτό που φτάνει κάνω να μην είναι προκλητικό με την έννοια ότι ρε παιδί μου να φτάνει στο άλλο άκρο, ας πούμε. Okay. Ναι. Πρόκληση τώρα πλέον στις μέρες μας, δηλαδή έχουμε χάσει λίγο το όριο το μέτρο. Ναι. Πρόκληση μπορεί να είναι τα πάντα. Αλλά όταν είσαι στην παραλία, ας πούμε, και βλέπεις 2-3 κορίτσια να τρέχουν, να παίζουν βόλεϊ με πολύ ωραία σώματα και μπικίνι. Μόνο μου θυμίζει αυτό το πράγμα καλοκαίρι. Βέβαια. Θέλω να το κάνω όταν κάνω καλοκαιρινή μουσική. Όταν όμως μου μπλοκάρουν το βίντεο κλιπ, ας πούμε, αναγκάζομαι να κάνω άλλα πράγματα. Συγγνώμη, στο μπλοκάραν το βίντεο κλιπ, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και το Μαμασίτα και το Sexy Papi. Το μπλοκάραν και το κάνανε. Γιατί είχε κορίτσια έτσι, γιατί είχε γυμνό. Θα σου πω κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Το YouTube έχει αλλάξει πλέον το τρόπο που μετράει και τα views και όλα. Πλέον δεν κάνουν πολλά views. Έβγαλε κάποιους κανόνες επειδή πάρα πολλοί γονείς κάνανε μηνύσεις στο YouTube για τα βίντεο που δείχνουν γυμνά κτλ. Και όταν λέω γυμνά, εννοώ αυτό έτσι. Γυμνώ δηλαδή μια κοπέλα με μαγιό στην παραλία, θεωρείται γυμνό σε ένα βίντεο κλιπ. Στην παραλία όχι, αλλά αν είναι σε έναν άλλο χώρο που υπονοεί το σεξ κτλ., ας πούμε, θεωρείται ότι πρέπει να είναι άνω των 18. Καταλαβες. Δεν ξέρω τα κλιπάκια αυτά. Πρέπει να είσαι συνδρομητή στο Google, νομίζω. Πρέπει να έχεις λογαριασμό σου, το Google. Ναι. Λογαριασμό, αυτό αμέσως, Google account. Εγώ το λέω σου μπλοκάρει, γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί ο άλλος να το δει. Πρέπει να κάνει. Ναι, ούτε με το κινητό μπαίνει αμέσως. Ναι, υπάρχει μια διαδικασία. Και η διαδικασία που μπλοκάρεται αυτό είναι μία. Μπορεί εκείνη τη στιγμή που κάποιος
βλέπει αυτό το βίντεο, έχει τη δυνατότητα, την ελευθερία να πάει και να κάνει report ότι αυτό το πράγμα είναι πορνό ή οτιδήποτε άλλο. Με ενοχλούν, έχει μέσα διάφορα σύμβολα, οτιδήποτε. Αχα. Υπάρχει ένας αυτοματισμός στην Google που αμέσως αυτό το βίντεο κλιπ τον μπλοκάρει. Άρα, αν κάποιος δηλαδή σου κάνει report. Άμα μαζευτούν 30-40 άτομα και ασχοληθούν καμιά εβδομάδα κάνοντας report κάθε μέρα το βίντεο κλιπ, μπλοκάρει. Εξαφανίζεται. Μπλοκάρει, δηλαδή δεν μπορείς να το δεις εάν δεν είσαι συνδρομητής, όπως είπες. Και μπαίνει σε μια λίστα που υπάρχει μια επιτροπή που πρέπει να το δει αυτό το πράγμα. Ο Χριστός και η Παναγιά, άκου τώρα, ναι, άκου ναι, τώρα ναι. Κατάσταση. Πρέπει να το δει και να εγκρίνει τελικά αν είναι ή δεν είναι. Το Μαμασίτα πέρασε λοιπόν την επιτροπή και ελευθερώθηκε, ας πούμε. Άρα το Sexy Pub δεν είχαμε αυτή τη τύχη. Μάλλον στο Sexy Pub έκανες κάτι παραπάνω, τώρα δεν το θυμάμαι. Μάλλον πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω στο Sexy Pub. Όχι, απλά δεν είχε παραλία, ήταν χειμώνας. Πού να πάω στη θάλασσα τώρα. Ακούτε, μωρέ. Πού να τρέχει τώρα. Λοιπόν. Ήταν το concept, sexy puppy. Τι ήταν, παιδιά, πρέπει να ήταν sexy αυτό το πράγμα. Εννοείται, δηλαδή. σαφώς. Όχι, στην πορεία όμως το ανοίξανε και αυτό, επειδή είχε περάσει και το θέμα ήταν ότι υπήρχαν κάποιοι haters, ας πούμε, σε εισαγωγικά, που φάνηκε, γιατί μας ήρθε email από την Google, ότι μόνο στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Στις άλλες χώρες παίζει κανονικά. Mm-hmm. Οπότε εκεί καταλαβαίνουν, αλλά καλό είναι αυτό. Ξέρεις, γιατί καμιά φορά αυτό βοηθάει. Οτιδήποτε έχει, οποιοδήποτε κάνει επιτυχία. Είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, μάλλον όσο πιο μεγάλη κάνει, τόσο πιο πολλούς haters έχει και το ξέρει, ναι, πολύ καλά. Justin Bieber, ας πούμε, δεν το συζητώ. Δηλαδή, βλέπεις... Οποιοςδήποτε παιδί μου, όποιος είναι δηλαδή, πώς το λένε, ψηλά, έχει σίγουρα και ανθρώπους οι οποίοι απ' την άλλη λένε, έλα μωρέ τώρα, ποιος είναι αυτός και τι κάνει. Και είναι και απολύτως φυσιολογικό. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μόνο επιτυχία. Συμφωνώ. Θα υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία θα λέει το αντίθετο. Οκ, okay, εντάξει, δεκτό και κατανοητό. Εσύ όπως και να έχεις πολύ πολύ happy, γιατί αυτά τα views δεν νομίζω ότι τα έχει κάνει άλλος. Το μαζί τα να πούμε ότι είναι. Το νούμερο ένα κλιπάκι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Ελλάδα που έχουν τα περισσότερα views που έχουν γίνει ποτέ μέχρι στιγμής. Οκ, okay, ξέρουμε ποιο είναι δεύτερο. Νομίζω το Vegas το πιο ψηλά. Το πιο ψηλά, με τι που είναι κοντά σε εσένα. 17. Α, τα διπλάσια. 16, ναι, ναι. Έχεις δηλαδή τα διπλάσια. Η αλήθεια είναι γιατί υπάρχουν μέσα αναλυτικά που έχουν γίνει τα views. Mm-hmm. Στην Ελλάδα τα views που έχουν γίνει από το Μαμασίτα είναι γύρω στα 12,5 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό, ναι. Wow, γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλο. Πώς το λένε, αριθμό. Μπράβο, Γκλέντι. Λοιπόν, εγώ προτείνω, αφού αναβερθήκαμε στο Sexy Puppy, το απογορευμένο Sexy Puppy, του YouTube το απογορευμένο, να πάμε να το δούμε και μόλις επιστρέψουμε, θέλω να... Δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει στο εξομολογητήριο. Έχουμε κάνει εξομολογητήριο, δεν έχουμε κάνει παλιότερα. Πριν δύο χρόνια, όταν ήμουν... Πριν ήσουν αθώος και ψαρωμένος. Και έλεγα την αλήθεια μόνο. Και έλεγες αλήθεια μόνο. Αλήθεια θέλω να πεις και τώρα, αλλά σε θέλω, αφού είσαι ο master λοιπόν στα sexy video clips, θέλω να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο εξομολογητήριο. Πρόσεξε τι θα μου πεις. Δέχομαι την πρόκληση. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μάλιστα, έφτασε η στιγμή να δούμε κατά πόσο ο Κλέντι έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε δύο χρόνια να τα πούμε στο εξομολογητήριο. Μας έλεγε πριν ότι είναι πάρα πολύ τις sexy φάσεις. Οπότε, ό,τι καλύτερο για μένα με τα sexy τα βίντεο clips και τα ωραία τα sexy τα κομμάτια. Ό,τι καλύτερο για να έχω ένα sexy τύπο δίπλα μου. Έδωσα τροφή δηλαδή. Έτσι, έτσι. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα πώς θα πάμε με τις ερωτήσεις. Τροφή για να πάω στην κόλαση. Λοιπόν, δεν θα πάω στην κόλαση. Αν είσαι ειλικρινής, εμείς κρίνουμε τους καλεσμένους, το έχω ξαναπεί, για την ειλικρίνεια τους και μόνο για τις πράξεις τους. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να είσαι ειλικρινής, πάμε να ξεκινήσουμε. Κλασική ερώτηση σε όλους. Έχουμε το σεξ, έχουμε τον ύπνο, έχουμε το φαγητό. Θέλω να μου τα βάλεις στη σωστή σειρά. Σεξ, φαγητό, ύπνος. Θα κάνω μια αλλαγή, επειδή απάντησα πολύ γρήγορα. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Βάζεις τον ύπνο πρώτο. Τώρα δεν κοιμάμαι πολύ τελευταία γι' αυτό. Άρα, priority δίνουμε στον ύπνο, μετά σεξ. Το πιο λογικό είναι να τρως καλά, να κάνεις σεξ και να πέφτεις για ύπνο. Απλά δεν είναι πάντα έτσι. Άμα το πρόγραμμά σου είναι ό,τι να είναι, εγώ σου λέω. Παραδείγματι, εσύ βάζεις τον ύπνο αυτή την περίοδο. Τώρα δεν κοιμάμαι καθόλου. Γι' αυτό. Ωραία, μετά είναι το σεξ και μετά το φαγητό, όπως μου είπες. Οκ. Okay. Δεκτό. Η πρόγραμμα σου είναι η κουτρότητά σου. Στα πλαίσια του πάρα πολύ sexy thing και sexy δεν ξέρω και εγώ τι, σου γίνεται πρόταση είτε από την εταιρεία σου είτε από. Ένα ξένο παραγωγό, ξέρεις με τα τραγούδια σου που βγαίνουν στο εξωτερικό και σου λέει, άκου να δεις, θα κάνουμε ένα κλιπάκι, αλλά στο κλιπάκι αυτό θα εμφανίζεσαι γυμνός. Θα γίνει ένα κλιπ για... υπάρχουν ξέρεις πολλές βερζιών και για κατάλληλες βερζιών, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, και πρέπει ή με κάποια κοπέλα ή μόνος σου, δεν ξέρω και εγώ τι, μάλλον προφανώς με κάποια κοπέλα έτσι να γίνεται κάτι σε παιχνίδι. Το σενάριο πρέπει... λέει αυτό δηλαδή. Ναι, ότι θα ήταν καλό, καλά, το σενάριο το φτιάχνετε εσείς, αλλά η εταιρεία πιστεύει, σου λένε ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει για να γίνει χαμός, να κάνεις αυτό. Θα κόλλαγες. Άμα αυτό ξέρεις, προϋποθέτει γυμναστήρια, ιστορίες τώρα για αυτά. Καλά, έχεις τον χρόνο. Νομίζω ότι άμα το βάλεις στόχο σε ένα μήνα, κάνεις αυτό που θες να κάνεις.
Ναι, άμα δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, όχι. Δεν έχει κόλλημα τύπου να ξέρει να εμφανίσει κάπου γυμνός και τα λοιπά. Όχι, επειδή εγώ ξεκίνησα σαν χορευτής και θα σου πω για ποιο λόγο δεν έχω κόλλημα. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν έβγαινα σε κόσμο και τα λοιπά. Οι χορευτές, ξέρεις, είναι λίγο πιο άνετοι με το σώμα τους. Δηλαδή, θυμάμαι, αλλάζαμε όλοι γυμνοί, ήμασταν 15 άτομα, ντυνόμαστε. Ήταν συνηθισμένο. Ναι, δεν ήταν κάτι σύνηθες. Ναι, και μην ξεχνάς ότι όλο αυτό είναι μια δουλειά, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν μου ζητάς να βάλω την κάμερα και να τραβήξω ένα βίντεο με την προσωπική μου στιγμή. Και αυτό είναι άλλη ερώτηση μετά με το sex tape. Τώρα δώσω όλους, ετοιμάσου να μου το απαντήσεις. Okay. Αλλά προς το παρόν μου λες ότι είσαι OK με το συγκεκριμένο αυτό. Δεν πιστεύω να είσαι μια πρόταση τώρα. Όχι, δεν έχω πρόταση. Δεν έχω καμία πρόταση. Απλά θέλω να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δεκτό, okay, ειλικρινής. Θέλω να σκεφτείς μία επώνυμη Ελληνίδα από οποιοδήποτε χώρο. Τραγουδίστρια, ηθοποιό, ό,τι να είναι, παρουσιάστρια, πολιτικό, δεν ξέρω. Με την οποία θα ήθελες σαν τρελός να περάσεις ένα βράδυ. Από Ελλάδα. Ναι, μια γνωστή Ελληνίδα. Ένα βράδυ, δηλαδή τι, να πάμε για φαγητό ή οτιδήποτε. Θα το έφτιαχνες εσύ το βράδυ και μην κολλήσεις, μπορείς να μου πεις και παντρεμένη για να καταλάβω τα γούστα σου θέλω, γιατί είναι υποθετική ερώτηση. Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη, πολύ ωραία και όντως είναι από τις πιο ωραίες Ελληνίδες. Σεξι. Ναι, είναι πολύ σεξι. Εύκολα. Εντάξει. Α, σου φαίνονται εύκολες, τότε να πω στις πιο. Έχω ξέρεις δύο φύλλα. Έχω τις hardcore και έχω και τις. Πώς το λένε, και τις soft. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάω σε αυτό που σου ανέφερα πριν. Έχω ρωτήσει πολλούς καλεσμένους φέτος αν έχουν κάνει sex tape. Τι είναι το sex tape? Πλέον με τα κινητά τηλέφωνα και εσύ δεν ποτέ έχεις ένα πολύ καλό κινητό. Όλα τα smartphones τραβάνε καλά. Okay. Το βάζεις, το στείνεις κάπου απέναντι, ξέρεις, και τραβάει μια πολύ προσωπική σου στιγμή. Έχω εκπλαγεί, γιατί έχω να σου πω ότι σε ποσοστό 80% όλοι οι καλεσμένοι ναι. μου έχουν πει ναι. Ότι κάποια στιγμή έχουν κάνει, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Θέλω λοιπόν εσύ να μου πεις την αλήθεια και να μου πεις... Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα με το κινητό μου, ας πούμε. Γιατί αλλά μου αρέσει να απολαμβάνω, ας πούμε. Αλλά με συνεργείο επαγγελματικό. Όχι, αλλά όταν ήμουν πολύ μικρός, ας πούμε. Ναι. 17, 16. Ναι. Νομίζω τότε οι κάμερες είχαν ακόμα κασέτα. Οκ, και τι πειράζει. Όχι, tape λέει έτσι κι αλλιώς. Sex tape. Είχε μεγαλύτερη διαδικασία. Αυτό τώρα μου φαίνεται πολύ εύκολο με το κινητό, ξέρεις. Τότε ήθελε να δουλέψει το μυαλό, δηλαδή ήταν και λίγο, είμαι καλά, γιατί δούλεψε το μυαλό, δηλαδή, το έκανες ή όχι. Το έκανα μια φορά, ας πούμε, ναι. Πειραματίζεσαι, ας πούμε, το σεξ αυτό είναι και κατάλαβα όλο το τέτοιο, το τι είναι όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, πώς φαίνεται. Ήταν μια στιγμή αμηχανίας φουλ, που στην πορεία γελάγαμε, ας πούμε, και τα λοιπά, και αυτό ήταν μια στιγμή, ξέρω πώς είναι. Τώρα με το κινητό και αυτό πλέον όχι, δεν ανήκω σε αυτό το 80%. Μάλιστα, οκ. Okay. Πέρσι δεν είχα πάρει ούτε ένα τέτοιο, ε. Ούτε ένα αλληλούια, όλο βροντές ακούγες. Όχι, όχι. Ούτε μία βροντή. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, μπορεί να έρθει βροντή, μπορεί και όχι. Θέλω να μην έρθει βροντή όμως. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείς όλους αυτούς που βγαίνουν στην τηλεόραση, από οποιοδήποτε χώρο, όπως κάναμε πριν που σου είπα για την επώνυμη, συναδέλφους σου, ηθοποιούς, παρουσιαστές, πολιτικούς, τα πάντα. Όλους βγαίνουν τηλεοπτικά και έχουν τα 15 λεπτά δημοσιότητας που λέμε. Θέλω να πεις αν ήταν στο χέρι σου, σε ποιον θα πήγαινες και θα το έκανες έτσι στον νόμο, ευγενικά, πολύ ευγενικά, θα του έλεγες, έλα εντάξει, ξεκουράσου λίγο τώρα. Σταμάτα. Σε πολιτικούς είπες. Σε οποιονδήποτε. Θέλω να πεις ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει στην τηλεόραση. Ναι. Και εσύ το βλέπεις και πηγαίνεις αν ήταν στο χέρι σου πάντα, υποθετικά μιλάμε, αλλά το κάνεις να είχα τη δύναμη να το ναι, τον... πεις... στείλω. Ναι, να το πεις ναι. Όχι, δεν το. Τι είπα. Ναι, εντάξει, αλλά. Το πας γύρω-γύρω και δεν πες μου ένα όχι, που δεν γουστάρεις, μου λες τώρα. Όχι, ναι, αλλά να το πεις, ξεκουράσου λίγο τώρα, τον στέλνεις πουθενά άσχημα, τον στέλνεις να ξεκουραστεί. Του λες κάνεις, πατάς μία παύση. Μία ανωτελεία. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα κάτι το οποίο με ενοχλεί οτιδήποτε. Να σου πω κάτι, την αλήθεια θα σου πω. Με πολιτικούς έχω δει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν συνέχεια στην τηλεόραση. Αχα. Και μου φαίνονται ίδια όλα αυτά που λένε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που θυμάσαι? Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, η πολιτική, ας πούμε, με αυτό που. Επειδή βλέπω τηλεόραση, με ενδιαφέρει το τι γίνεται. Mm-hmm. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ακούω τα ίδια. Σε ποιον θα έλεγες λοιπόν από όλους αυτούς το νούμερο ένα σου να του πεις ξεκουράσου λίγο τώρα? Θα σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ονόματα, αλλά. Είναι κάποιες
φάτσες που εγώ το βλέπω και σαν, ξέρεις, τέχνη την τηλεόραση, οτιδήποτε κινείται μέσα σε αυτό το κουτί, θέλω και αισθητικά να μου κάνει κάτι. Είναι κάποιος που φωνάζει πολύ? Όχι, δεν είναι ο Άντωνης. Αυτό το ξέρω, αυτό το γουστάω γιατί φωνάζει πολύ και έχει πλάκα. Okay, ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Άρα δεν λέμε στον Άντωνη να ξεκουραστεί. Όχι, γιατί έχει χιούμορ. Είναι ο πρωθυπουργός μας, είναι ο Βενιζέλος, είναι τώρα, πιάσω κι εγώ τώρα, όχι, είναι τόσο. Όχι, δεν είναι. Είναι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί που είναι στο κόμμα και είναι... Είναι ένα κόμμα και βουλευτές. Δεν τα πάω πολύ καλά με την πολιτική, απλά επειδή ερώτηση. Άρα δεν μου λες όνομα, μου λες κάποιους πολιτικούς. Ναι, από την τηλεόραση, ας πούμε, γιατί μόνο από εκεί γνωρίζω τους περισσότερους ανθρώπους. Ναι. Βλέπω κάποιες φάτσες που είναι συνέχεια, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, το αφήνω στους συνεργάτες μου αυτό, σας κάλεψε η απάντησή του. Λέει κάποιοι πολιτικοί. Ναι, τώρα δεν ασχολούμαι, ρε παιδιά, τώρα δεν σας πω. Να σας πω ψέματα. Σας κάλεψε η απάντησή του. Αλληλούια, μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε έχει φλερτάρει κάποιο άτομο του ίδιου φίλου. Ναι. Ωραία, θέλω να μου πεις ποια είναι η αντίδρασή σου. Πολύ ευγενική, πολύ τέτοιο. Δηλαδή, δίνεις με έναν τρόπο ευγενικό και ωραίο να καταλάβει ο άνθρωπος ότι οι επιλογές που κάνεις, ας πούμε, εσύ στη ζωή σου είναι, μπορεί να είναι διαφορετικές από ό,τι εκείνη τη στιγμή ο άλλος θέλει. Πάντως λέω ευχαριστώ γιατί φαντάζομαι είναι πολύ γοητευτικό. Σε κολακεύει. Ναι, και από γυναίκα και από άντρα να σου λένε ότι είσαι πολύ ωραίος κτλ. Mm-hmm. Νομίζω είναι πολύ. Πρέπει να λες ευχαριστώ. Βεβαίως. Δεκτό. Σου γίνεται πρόταση για να κάνεις ντουέτο, μια συνεργασία με τον Παντελή Παντελίδη. Mm-hmm. Και με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να μου πεις ποιον επιλέγεις από τους δύο. Μπορείς να απαντήσεις, δεν επιλέγω κανέναν από τους δύο. Δηλαδή έχεις να επιλέξεις Α ναι, τον Παντελίδη. Να κάνω συνεργασία εγώ. Ναι, ο Κλέιντι με τον Παντελίδη. Ένα τραγούδι μαζί εννοείς. Προφανώς. Και ναι. Να βγω... θα συνεργαζόμουν και με τους δύο στο κομμάτι της, του να γράψουμε ένα τραγούδι. Mm-hmm. Αλλά το να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί και να πούμε, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτό που κάνω εγώ με αυτό που κάνουν. Το λαϊκό τραγούδι δηλαδή έχει μια βαρύτητα. Είναι... Άλλο πράγμα με αυτό το pop dance που κάνω εγώ, το πιο. Άρα θα μπορούσε να κάνει Clady featuring Παντελής Παντελίδης ή Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό σου λέω ότι θα μπορούσα να γράψω τραγούδι, σαν συνθέτης. Ναι, όχι να γράψει συνθέτης, εγώ λέω να γίνει ντουέτο. Νομίζω ότι δεν θα έχει ωραίο αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Όχι, γιατί είναι άλλο είδος μουσικής. Είναι σαν να μου λες τώρα εσύ, πάμε να χορέψουμε στον μπαλέτο. Εμείς οι δύο. Εγώ να βάλουμε τελειώνω... τα κολλά, ενώ άμα πάμε και χορέψουμε στο κλαμπ. Φίλε, είναι πιο ο Μπίλι Έλιοντ είναι η αγαπημένη μου ταινία και έχω να σου πω ότι στον δεύτερο χρόνο μου πηγαίνω και κάνω μπαλέτο. Λοιπόν. Και σε περιμένω όποτε θέλεις να έρθεις να κάνουμε παρέα. Τα κολλά να φέρεις. Είναι ακριβά, φιλαράκο, θα φέρεις το δικό σου. Εντάξει. Λοιπόν, δεκτό. Θέλω να μου πεις το πιο παράξενο μέρος, το πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει σεξ για τα δικά σου δεδομένα πάντα. Παραλία. Παραλία είναι ακραίο για σένα, ε. Όχι ακραίο, τώρα που μου ήρθε αυτό. Τι, έχεις κάνει σε χειρότερο μέρος? Έχω κάνει για αλλού. Ναι. Άλλο θέλω να μου πεις λοιπόν. Όχι παραλία. Έχω παραλία κάνει... είναι πιο normal. Πες μου ένα περίεργο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Mm. Περίεργο τελείως, ε. Να, είναι λίγο διαφορετικό. Η παραλία είναι λίγο πιο. Εντάξει, είχε κόσμο, γι' αυτό μπορεί να μου είναι. Τι ήταν μεσημέρι? Ναι. Παντών. Μεσημέρι μπροστά σε κόσμο ή κάπως έτσι κρυμμένο. Δεν φαίνονταν τέτοιο. Δηλαδή, ξέρεις, είχε... δεν ήμουν στο κέντρο της παραλίας, κατάλαβες. Είναι πως υπάρχει, ας πούμε, μια παραλία και τα λοιπά και κάπου στη γωνία εκεί υπάρχει και μια ομπρέλα και ένα... Ναι. Στην παραλία μεσημεράκι, μάλιστα. Ναι. Τώρα έτσι λίγο αποκτά πιο πολύ ενδιαφέρον η απάντηση. Γι' αυτό αμέσως μου ήρθε αυτό. Μάλιστα. Έχεις κάνει και κάτι ακόμα πιο spicy ή μένουμε σε αυτό? Σε αυτό. Okay, δεκτό. Έχεις ψάξει ποτέ κινητό τηλέφωνο να κάνεις έτσι κάποια κατηνιά σε μια σχέση ή να παρακολουθήσεις κάποια, ξέρεις, να τσεκάρεις Facebook, δηλαδή να ζηλέψεις με λίγα λόγια και να κάνεις κάποια κατηνιά? Όχι. Ποτέ? Ποτέ, θα σου πω γιατί. Πέρασε από το μυαλό μου έτσι να το κάνω, αλλά σκέφτηκα πως... Αν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Ναι, και επειδή ακολουθώ το ένστικτό μου πάντα, νομίζω ότι είναι ωραίο ένας άντρας να μην ψάχνει, ας πούμε, τα
καθένας έχει την προσωπικότητά του, κανένας δεν είναι κτήμα κανενός. Mm-hmm. Και αν θέλει κάποιος να είναι μαζί σου, θα είναι. Τώρα να μπω να ψάξω και να δω καμιά πρόταση του τύπου μπορεί να είναι φίλη και να λέει κάτι και να μπω εγώ σε τέτοια, θα χαλάσει την αρμονία της σχέσης και αμέσως θα οδηγηθεί σε άλλη κατάληξη. Χωρίς να υπάρχει. Και επειδή υπάρχει αυτό το ποσοστό έτσι μέσα σε αυτή την κατάσταση, είναι κρίμα να το τροφοδοτεί εσύ με αρνητική ενέργεια. Νομίζω ότι καταλήγει τελείως λάθος. Δεκτό, ειλικρινής είσαι. Βέβαια είσαι στη μειοψηφία, έχω να σου πω έτσι. Εντάξει. Δηλαδή είσαι στο 5%. Αυτό έχω να σου πω. Και λίγο. Δεν ξέρω, τον ύπνο σου προφανώς. Ναι, ναι. Το δοκιμάζεις κατά βράδια. Λοιπόν, γίνονται πάρα πολλά σοου με celebrities τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Το Dancing with the Stars, το Your Face που είναι και πολύ πετυχημένο, το Just the Two of Us. Έχεις δει κατά καιρούς όπου celebrities κάνουν ή χορό ή τραγουδάνε ή μιμούνται κτλ. Θα γούσταρες να είσαι σε κάποιο από αυτά, θα ήθελες. Βέβαια, θα σε ενδιαφέρε. Ποιο από όσο, σου έχω πει τρία διαφορετικά concept. Στο Dancing μου κάνανε πρόταση, δύο φορές νομίζω. Αχα. Επειδή μου αρέσει πολύ ο χορός κιόλας. Και επειδή χορεύεις παλιά. Ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτό. Και μόνο λόγω δουλειάς. Δεν είχες το χρόνο. Ναι, γιατί εγώ, όπως ξέρεις, τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με αυτό πολύ έντονα, με έχει μάθει ο κόσμος. Και είναι η μόνη πηγή εσόδων για μένα και την οικογένειά μου. Mm-hmm. Δεν ανήκω στο, ξέρεις, οι καλλιτέχνες και το τέτοιο. Για μένα πλέον έχει γίνει δουλειά, θέλει πολύ σοβαρότητα, θέλει πολύ τρέξιμο για να επιβιώσει μια τέτοια κατάσταση που πλέον όλοι έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν κάτι δωρεάν στο ίντερνετ και ξαφνικά να γίνει μπαμ. Παρ' όλα αυτά, μέσα από το Dancing και ένα τέτοιο show ή το Just ή το Your Face, η προβολή είναι ακόμα μεγαλύτερη και ναι, αυτό ξέρεις βοηθάει πολύ. Αν ήταν μόνο στην Ελλάδα, εννοείται ότι θα είχα πει, ναι, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια... Τρέχεις πολύ γενικά. Στο εξωτερικό υπάρχουν 2-3 χώρες που αυτή τη στιγμή πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και προσπαθώ εκεί πέρα, ας πούμε, να γίνω ακόμα πιο γνωστό στον κόσμο. Είναι όπως η Ρωσία, Σερβία, mm-hmm. Πολωνία. Και αυτό μου αρέσει, γιατί πηγαίνω στην Ελλάδα στα αγαπημένα μέρη. Πάω στη Ρωσία, πάω στη Σερβία, πάω στην Πολωνία. Και να βλέπεις να τραγουδάνε τα τραγούδια σου άνθρωποι που δεν μιλάνε ελληνικά, γιατί εγώ εδώ, ας πούμε, και αυτό δεν το αλλάζω. Εννοείται, εννοείται. Δεκτό. Το Dancing μπορεί να, ας πούμε... Να περιμένει. Βεβαίως και σωστός. Μπράβο. Σε όλα, αλληλούια, μια βροντί θα μπορούσα να την ακούσει, γιατί δεν είπε όνομα πριν εκεί με το πρόσωπο που θα ήθελε να του πει να ξεκουραστεί. Αλλά τέλος πάντων, κουτσά στραβά το. Πώς το λένε, το έπιασες. Να δούμε την τελευταία μας ερώτηση, να δούμε αν εκεί θα πέσει βροντί ή όχι. Θέλω να μου πεις την καλύτερη σου και τη χειρότερη σου συνεργασία. Μια συνεργασία που γουστάρεις πολύ και μια συνεργασία που δεν θα ξανά κάνεις. Που δεν θα ξανά κάνα, ε. Ναι. Καλύτερη συνεργασία που είχα ποτέ. Είναι εύκολο αυτό. Ήταν με τον Σάκη Ρουβά στο Αρένα, mm-hmm. με την Ελένη Φουρέρα, τους Ονειράμα, τους Cabin 54. Ήταν τρομερή εμπειρία για μένα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα στη νύχτα μία σεζόν, ας πούμε, πήγε πέντε μήνες και ήταν κάτι το οποίο μου τέριαζε. Δηλαδή το show, αν θυμάσαι, ήταν. Δηλαδή δεν ήταν μπουζούκια. Δεν είχαμε... Ήταν πιο πολύ κλαμπίστικο. Ήταν κλαμπ και γι' αυτό μου κάνανε την πρόταση και χάρηκα πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ όλους από το Σάκη και όλη την ομάδα που ήταν εκείνη την περίοδο εκεί. Πέρασα πολύ ωραία, έζησα το πώς είναι να είσαι καλλιτέχνης, ας πούμε, στην Ελλάδα και να δουλεύεις τη νύχτα. Το ένιωσα και το ένιωσα με πολύ καλό vibe όλο αυτό. Αυτό είναι το καλό. Το κακό, δεν έχω κάνει κάποια συνεργασία με κάποιον που είπα δεν το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Θα σου πω γιατί το μυρίζομαι. Δηλαδή, δεν θα πω να πω στο τρένο. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Το νιώθω. Τι να σου πω, ψέματα τώρα. Κοίτα, νιώθω. Δεν μπορεί να ξέρεις έναν άνθρωπο πώς είναι επαγγελματικά αν δεν συνεργαστείς μαζί του. Εκτός αν με όλους αυτούς έχεις ξανασυνεργαστεί. Όχι, θα σου πω. Ξέρεις ότι αυτό που κάνω είναι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Άμα δεις όλα μου τα τραγούδια, όλα μου τα βίντεο, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν έχω συνεργαστεί με κάποιο καλλιτέχνη να βγούμε μαζί από Ελλάδα. Κατάλαβες να πούμε ένα τραγούδι μαζί που να μην πήγε καλά. Γιατί από την αρχή πήγαινε πολύ καλά. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει. Διάθεση με την Καλομήρα, ας πούμε, που κάναμε τώρα αυτό, πιο υπέροχο δεν μπορούσε να γίνει. Εννοείται, απλά θα μπορούσε να έχει γίνει μια στραβή με κάποιον. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αλλά δεν συνεργασία... έχω κάνει, δεν έχω ξεκινήσει κάποια συνεργασία με κάποιον και κατέληξε λάθος. Πίστεψε με, θα το έλεγα. Δεν ξέρω, το πιστεύετε. Μα δεν έχω δουλέψει με άλλους, ρε. Έχω δουλέψει με άλλους.
Πήρες την απάντηση. Πάμε να πάρουμε Έπιασε μία... τόπο το. Έπιασε τόπο. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, επιστρέφουμε. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ, φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και για την σημερινή μας εκπομπή. Καθόμουν και σκεφτόμουν τόσες επιτυχίες, τόσα τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια, άλμπουμ υπάρχει? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει άλμπουμ. Κοίτα, μόνο τα σιγκλάκια αυτά να βάλεις. Τώρα, ας πούμε, μαζεύτηκε και μου το λένε, ας πούμε, μου στέλνουν και μηνύματα στο Facebook, γιατί δεν κάνεις κάτι, ξέρεις, θέλουμε περισσότερη μουσική. Η αλήθεια είναι, και το ξέρεις και εσύ, ότι όταν κάνεις ένα άλμπουμ, είναι πάρα πολλά τραγούδια και δεν μπορεί να είναι όλα τραγουδάρες, έτσι. Εννοείται. Είναι πολύ δύσκολο για να γίνει αυτό. Γίνεται πολύ σπάνια. Στην περίπτωση της Αντέλ, ας πούμε, που βγαίνει με ταυτότητα κτλ. Εγώ αυτό που κάνω έχει να κάνει με το timing. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο καιρός, με εκφράζει αυτή η ατάκα, αυτό το quote, ας πούμε. Mm-hmm. Το κάνω τραγούδι, χορευτικά και πετυχαίνει. Το να κάνεις ένα άλμπουμ πρέπει να ονειρευτείς στιγμές και πράγματα, έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει όπως το λες. Άλλοι συνθέτες το κάνουν. Και υπολογίζεις, ας πούμε, το timing, το τι θα ήθελες να πεις την τάδε περίοδο κτλ. Τώρα πλέον έχουν γίνει 5-6 τραγούδια και έχω άλλα 5-6 που ετοιμάζω και σκέφτηκα να τα κάνω όλα βίντεο κλιπ. Και να είναι το πρώτο άλμπουμ που θα είναι με βίντεο κλιπ όλα τα τραγούδια. Άρα πάλι με YouTube εσύ θα φλερτάρεις, δεν το γλιτώ. YouTube δεν το αφήνεις με τίποτα, έτσι. Ναι, αλλά θα κάνω το άλμπουμ και ελπίζω το χειμώνα να είναι έτοιμο. Θα είναι με πολλές καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Θα είναι ξένο όλο. Αλλά αν καταφέρω αυτό το πράγμα, ας πούμε, να το κάνω, όλα τα τραγούδια έχουν γίνει τα 5-6, να κάνω και τα άλλα 6 βίντεο κλιπ. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω κάτι εφικτό, δεν είναι τόσο δύσκολο. Όχι, θέλω να το κάνω κατευθείαν. Με ένα ωραίο κόνσεπτ. Κατάλαβα, θες να το βγάλεις όλο μαζί. Όπως το έκανα, ας πούμε, παράδειγμα η Beyoncé, που ξαφνικά έβγαλε άλμπουμ και βίντεο κλιπ όλα μαζί. Ναι, ναι, που υπήρχε και μάλιστα το special edition που είχε και το DVD μέσα. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει κανονικά το CD, έτσι, το άλμπουμ anyway, μιλάω τώρα λίγο. Υπάρχει, ναι, θα υπάρχει. Νομίζω ότι θα ήθελα να το κάνω. Εντάξει, δεν υπάρχουν πωλήσεις πλέον, αλλά θα ήθελα να το κάνω καθαρά για μένα και τους φίλους μου και τους ανθρώπους που με υποστηρίξανε αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Γιατί νομίζω ότι είμαι 15 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και όταν κοιτάω, ας πούμε, τις ημερομηνίες που μου λες ότι είχα έρθει πρόπερση αυτό και έχουν περάσει μόνο 3 χρόνια. Ναι, 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 ναι. Μου φαίνεται ότι ξέρεις ότι. Εντάξει, είναι πολύ έντονο και αυτό σου φαίνεται πολύ. Άρα, αν λες χειμώνα τύπου κοντά στα Χριστούγεννα, να πούμε, ναι, είναι μακριά από τώρα, αλλά λέμε. Ναι, μέχρι, ναι, μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν όλα μέχρι πάνε καλά. Μέχρι τέλος χρονιάς, ναι. Ωραία. Θα μπορούσε να λέγεται και Do It. Μ' αρέσει ο τίτλος των Twitter. Αλήθεια. Ναι. Θα το έχω υπόψη. Αν έχεις βγάλει όμως και άλλο τραγούδι μετά, που θα έχεις βγάλει προφανώς, ίσως να είναι άκυρο το Do It, γιατί το Do It παίζει τώρα. Αλλά σαν τίτλος είναι μικρός έβηχος και μ' αρέσει. Lady Do It. Ξέρεις, και τίτλος άλμπουμ είναι ωραίος αυτός. Και συμφωνώ μαζί σου και θα σου πω και κάτι άλλο που τυχαίνει να συμπίπτει με αυτό που πιστεύω. Αυτό που λες, ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν κάποιος αισθάνεται κάτι και θέλει να κάνει, ας πούμε, πρέπει να το κάνει. Γιατί έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου, ρωτώντας φίλους, συνεργάτες, έμπειρους ανθρώπους από το χώρο, με εμπειρία κτλ. Να μου δημιουργούν δυσκολίες, όχι επειδή ξέρεις, επίτηδες κτλ. Γιατί έτσι το βλέπουν αυτοί. Τελικά, όσο μεγαλώνω και οριμάζω μέσα από αυτή τη δουλειά, τη ζωή μου όλη, βλέπω ότι πράγματα που μέσα σου και το ένστικτό σου σου λέει να τα κάνεις, mm-hmm, ξέροντας ότι μπορεί να είναι λάθος, πρέπει να το κάνεις. Γι' αυτό και το do it, ας πούμε, ήταν μια τάκα που μας βγήκε εκείνη τη στιγμή. Ναι, χωρίς νόημα. Do it. Γιατί είπαμε, πάμε να κάνουμε ένα τραγούδι. Πώς θα το. Do it, ας πούμε. Πάμε να το κάνουμε, ξέρεις. Και αν δεις το βίντεο κλιπ μέσα, παίζουν παιδιά, σκυλιά, γατιά δεν έβαλε γιατί δεν μπορούσα. Γατιά δεν έβαλε γιατί δεν μπορούσα. Αυτοκίνητα, παιδιά που χορεύουν. Είναι μια κοπέλα, ας πούμε, που χορεύει απίστευτα και δεν είναι το μοντελέτο τέτοιο, ας πούμε. Κατάλαβες. Νομίζω ότι όποιος θέλει να κάνει κάτι στη ζωή πρέπει να το κάνει. Σωστός. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε και έτσι την εκπομπή, γιατί είναι ωραία η τάκα αυτή που είπες, αλλά όχι, δεν κλείνω ακόμα εγώ παρόλα αυτά, διότι δεν έχω σχολιάσει καθόλου την ωραία εμφάνιση με την Καλομήρα στο Eurosong και ήθελα με αφορμή αυτό να σε ρωτήσω. Εντάξει, Καλομήρα, εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Τρομερός άνθρωπος. Ναι, δεν σε ρωτώ για τη συνεργασία, γιατί αυτό το κορίτσι είναι τόσο θετική ενέργεια έτσι κι αλλιώς. Βγήκε όλο αυτό που είδες, βγήκε μέσα σε 20 λεπτά. Εντάξει, ήρθε στο στούντιο, γελάγαμε 2 ώρες και λέμε, ναι, πρέπει να κάνουμε και ένα τραγούδι. Να κάνουμε τραγούδι. Κοιτάμε την ώρα και δεν υπάρχει αυτό το κορίτσι, είναι ευλογημένο, δεν υπάρχει τέλος. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, θα γούσταρες κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι αν σου έχω ξαναρωτήσει την προηγούμενη φορά που είχες έρθει, να ασχοληθείς με Eurovision και να πεις ότι ας πούμε του χρόνου θα πάει ένα κομμάτι δικό μου εκεί, θα σας δώσω ένα τραγούδι.
Ναι, με έχεις ξαναρωτήσει και νομίζω ότι θα είναι η ίδια απάντηση. Γιατί πιστεύω ακριβώς το ίδιο. Αν είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω και να προσφέρω πραγματικά σε αυτό, θα το κάνω. Γιατί ναι, φαντάζομαι από τις πιο ωραίες εμπειρίες για έναν καλλιτέχνη. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω, γιατί έτσι όπως το λες είναι ασαφές. Θέλω να καταλάβω ότι σε ενδιαφέρει. Άσχετα με το πότε θα γίνει. Ναι, το βλέπεις ναι, και σε αρέσει, εννοείται, ας πούμε. Εννοείται. Θα είναι κάτι που θα γουστάρεις. Καταρχήν όλα αυτά είναι για μένα, είναι, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν το συζητώ, δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει ψυχικά να υπάρχει ηρεμία, θέλει να είσαι με ανθρώπους που ξέρουν αυτή τη δουλειά εκεί πέρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα άλλο πρωτάθλημα εκεί, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι μόνο το τραγούδι καλό, είναι πολλά πράγματα. Με σίγουρα με ένα καλό τραγούδι, με μια καλή ομάδα και μια ωραία εμφάνιση, μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητο. Για φαντάσου ένα μαμασίτα γουένα στο Eurovision. Αν τότε το είχες βγάλει, λέω τώρα εγώ, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσε. Ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις, σαφώς, εντάξει. Αλλά έχουν πάει καλλιτέχνες πολύ μεγάλοι από την Ελλάδα στην Eurovision και έχουν κάνει τρομερά πράγματα, έτσι. Mm. Δηλαδή, έχεις δει. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω το Σάκη που είχε βγει εκεί πέρα, ας πούμε, είχε γίνει αυτός ο πανικός. Η Έλενα που πήρε την πρωτιά, δεν το συζητώ. Αυτοί όλοι έχουν λειτουργήσει σε μένα και έχω οραματιστεί κι εγώ τον εαυτό μου, γιατί είδωλα είναι. Επειδή μπαίνουμε στο μήνα της Eurovision, 10 Μαΐου πρώτο Θεός, 8 μάλλον Μαΐου πρώτο Θεός, είναι ο ημιτελικός ο δικός μας και 10 Μαΐου τελικός. Πώς σου φαίνεται το κομμάτι των Freaky και του Risky Kid? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ειλικρινά πες μου, έτσι. Γιατί καταρχήν είναι πολύ κοντά στα στοιχεία. Αυτό λέω, είναι κοντά σε σένα. Θέλω να πεις λοιπόν, σαν Gladio, όταν το άκουσες, είπες καλό, μέτριο, έτσι και έτσι, θα μπορούσαν να το κάνουν καλύτερα. Θέλω ειλικρινά να μου πεις. Όχι, ειλικρινά θα σου πω. Από τα τραγούδια που άκουσα, που είναι με όλους φίλους, έτσι. Δηλαδή, με όλα τα παιδιά τα ξέρω. Άσχετα από αυτό, ρε παιδί μου. Πέρα από την σχέση. Θα μπορούσα να σου απαντήσω διπλωματικά κτλ. Αλλά αυτό το τραγούδι, όταν το άκουσα, θεώρησα ότι έχει τη φόρμα που χρειάζεται ένα τραγούδι για να πάει στη Eurovision. Αυτό, έτσι όπως το άκουσα. Έχει ethnic στοιχείο, είναι dance. Μου ταιριάζει εμένα σαν γούστο, ας πούμε. Γι' αυτό δηλαδή, πρέπει να πω και τι μου αρέσει εμένα. Και νομίζω ότι ήταν ωραία αυτή η επιλογή. Ήταν ωραία. Άρα πιστεύω θα πάμε και καλά. Ναι. Είσαι θετικός και εγώ το πιστεύω αυτό. Ξέρεις τι, και μ' αρέσει που είναι και τα παιδιά, είναι νέα, έχουν όρεξη. Αυτό, η ενέργεια βοηθάει σε αυτό. Καλά, δεν το συζητώ. Lady μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που είσαι σήμερα εδώ. Σου εύχομαι να ξανακάνεις παρτάρα και να έχεις μερικά ακόμα εκατομμύρια views στο YouTube, να μοιραστείς μαζί μας και με τον κόσμο. Ξέχασα να σου πω πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα γι' αυτό. Ήμασταν στη Νέα Υόρκη και κάναμε ένα συμβόλαιο στην Αμερική για τα επόμενα 5 χρόνια, για κάποια άκτηση από το label, και εκεί που κάθομαι με τον διευθυντή της εταιρείας της Ultra Records, ας πούμε, ξαφνικά βλέπω πάνω από το κεφάλι του ένα τεράστιο κάδρο του Pitbull που είχε 200 εκατομμύρια views, ξέρεις, και λέω, να σου πω στο συνεταιρό μου, ρε εσύ, του λέω, εδώ βραβεύουν, λέω, τα views. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε χρυσό, ούτε πλατινένιο. Δεν πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα τέτοιο. Ήταν αστείο στην αρχή, δεν είχαμε κάνει 30 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό ήταν πριν 2 χρόνια, ναι. Ήταν στα 10 εκατομμύρια κι αυτά. Λέμε, άμα κάνει ποτέ και φτάσει, ας πούμε, ένα μεγάλο νούμερο. Και περνάνε 2 χρόνια και μου το είπε ο συνεδρός μου. Λέει, μου λέει, έχουν γίνει 30 εκατομμύρια. Θες να το κάνουμε. Εγώ φιλαράκο, sorry, και στα 10 εκατομμύρια θα έκανα την απονομή. Εγώ θεωρώ 10 εκατομμύρια τεράστιο νούμερο. Δεν θα περίμενα να πάει 30, έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Και να έχεις ένα πολύ δημιουργικό do it καλοκαίρι. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και είστε στην παρέα μας. Ό,τι και να κάνετε για τη Σεγιά, το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Φιλάκια πολλά.